Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε ακόμα άλλο ένα βίντεο για τις ατομικές ψυχολογικές κολάσεις, την έννοια της κουνταλίνη και την ουρά του σατανά. Αφορμή για αυτό το βίντεο είναι η διάλεξη που έκανα με θέμα η μετατροπή των ενεργειών και όπως είπα και ξέρετε, οι διαλέξεις γίνονται στην οίκαια τις Κυριακές, όχι όλες, ανακοινώνονται και επίσης συνεχίζονται τα ατομικά μαθήματα βάσει ενός κύκλου μαθημάτων και ασκήσεων που έχω φτιάξει για τον κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται να μπει στην αυτογνωσία, στη γνώση του εαυτού του. Σε αυτό το σημερινό βιντεάκι θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την έννοια της καθόδου της ενέργειας. Όταν το βλέπουμε τον κόσμο με την έννοια των κυμάτων, των ενεργειών, βλέπουμε ότι από το πρωταρχικό ένα, το κέντρο, εξαπολύονται ενέργειες και αυτές οι ενέργειες όσο περνάνε αυτό που λέμε τις διαστάσεις, δηλαδή τα πλαίσια τα συνειδησιακά, μετατρέπονται και φτιάχνουν όσο μακριά από το σκοτάδι προς το σκότος πηγαίνουν συγκεκριμένες διαστάσεις αποκοπής και διαχωρισμού, όπου μέσα εκεί, σε αυτές τις συχνότητες φωτός, παίζονται οι όποιες πραγματικότητες. Κάθε φορά λοιπόν που η ενέργεια, θα λέγαμε, συμπυκνώνεται παραπάνω και πάει να γίνει ύλη, κάθε φορά που το φως εξαπλώνεται, θα λέγαμε, μέσα στο σκότος και το γονιμοποιεί, όσο πιο μακριά από το κέντρο είναι, αυτές οι ακτίνες δεν έχουν άμεση, θα λέγαμε, κατάσταση και ένωση λόγω ταχύτητας με το κέντρο και έτσι θα λέγαμε ότι εκεί που το φως συνορεύει με το σκότος, εκεί γίνονται διάφορες μετατροπές. Εκεί γίνονται διάφορες ρυθμίσεις και αλλαγές και τα προσωρινά πράγματα. Οπότε ο δικός μας ο κόσμος και κάθε κόσμος όσο πιο μακριά βρίσκεται από το κέντρο του, τόσο πιο πολύ θα λέγαμε ότι συγχρονίζεται και επηρεάζεται από το εκάστοτε περιβάλλον. Όσο πιο κοντά είναι στο κέντρο του, τότε θα λέγαμε ότι ομοκρατάζεται με το κέντρο περισσότερο και κρατάει μια σταθερή δόνηση. Έτσι και στην δική μας περίπτωση, είτε μιλάμε για τον δικό μας ήλιο του ηλιακού συστήματος, είτε μιλάμε για το δικό μας ήλιο μέσα, το κέντρο μας θα λέγαμε, όσο αποκλίνουμε από το κέντρο μας και πηγαίνουμε προς την επιρροή, θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή του σώματός μας προς την ύλη, όπως σας είχα πει και στα προηγούμενα βίντεο, επηρεαζόμαστε. Γιατί κοιτάμε να ομοιοκραταστούμε με την ύλη, με το περιβάλλον, το εκάστοτο. Είτε είμαστε στο αστρικό πεδίο, είτε στο διανοητικό πεδίο, είτε στο ψυχικό πεδίο και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν μέσα μας και στο ψυχολογικό μας κόσμο, που είναι η συνείδησή μας, το κέντρο μας, ο πραγματικός θα λέγαμε αυτός μας, υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις και όσο πιο πολύ τραβιόμαστε θα λέγαμε από το κέντρο μας, έτσι θα λέγαμε ότι επηρεαζόμαστε παραπάνω από τη διάσταση την οποία είμαστε μέσα παρά από το δικό μας κέντρο. Γι' αυτό λέμε και τις περισσότερες φορές έλα στο κέντρο σου, ώστε να αποταυτιστείς από τα δεσμά που συσχετίζεσαι μέσα από την επιρροή του περιβάλλοντος, αυτό που μας βάλει γύρω-γύρω από μας δηλαδή. Κάθε φορά λοιπόν φίλοι μου που κατεβαίνει αυτή η ενέργεια μέσα από τους ήλιους και μέσα από διάφορα τσάκρα του διαστήματος μετατρέπεται και αλλάζει, θα λέγαμε, σε πιο χαμηλή οκτάβα. Στην πραγματικότητα αυτό που λέτε επίγνωση, για να μιλήσουμε για την ύλη και αρχίζει ο εθερικός και μετά ο υλικός κόσμος στο δικό μας σύμπαν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μετάβαση, αλλαγή διάστασης που γίνεται από τις εκάστοτε ενέργειες που φεύγουν όλες από το ένα, από το κέντρο. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλοι ύλοι, υπάρχουν γαλαξίες, υπάρχουν πλανήτες και σιγά σιγά η μικρότερη συνείδηση τι κάνει, συμπεριφέρεται, περιστρέφεται γύρω από μια μεγαλύτερη. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε εμάς, φίλοι μου. Όταν θέλουμε να υπάρχει λοιπόν μια τάξη, τι πρέπει αυτή την δύναμη που κατεβαίνει να την καταλάβουμε, να δούμε πώς καταλαβαίνει και σε εμάς και μετά όταν βγαίνει απ' έξω μας να δούμε πώς υπάρχουν οι δικοί μας δορυφόροι, οι συνειδησιακοί, τα δικά μας εγώ, οι δικοί μας εαυτοί. Υπό αυτή την έννοια, συγκεκριμένες διδασκαλίες δίνουν την αίσθηση της κόλασης στους δορυφόρους των εκάστοτε πλανητών και των εκάστοτε ήλιων. Με την έννοια ότι δεν είναι το κέντρο στη γη, αλλά
τι κάνετε, περιφέρεται στη σελήνη. Και πολλές φορές οι διδασκαλίες λένε ότι οι κόσμοι της κόλασης αντιπροσωπεύουν τις ενέργειες της σελήνης. Έτσι λοιπόν και ο κόσμος, θα λέγαμε ο ψυχολογικός μας, τα εγώ μας, τα δαιμόνια μας, τα κατώτερα λοιπόν, τι γίνεται, αντιπροσωπεύονται με τις σεληνιακές, θα λέγαμε, εκδοχές μας. Ή, απ' την άλλη, μπορούσαμε να πούμε ότι ο δορυφόρος, τη σελήνη, η γη που έχει, τι γίνεται, ότι αντιπροσωπεύει συγκεκριμένα πράγματα δικά μας αποκοπής μέσα μας. Κάθε φορά που η ενέργεια κατεβαίνει λοιπόν, φίλοι μου, αλλάζοντας διαστάσεις, αλλάζει παραπάνω και η πολυπλοκότητά της. Γιατί συνθέονται καινούργια πράγματα. Και σε κάθε σύνδεση μπορεί το ατόφιο μέσα να κυκλοφορεί για να δίνει την δύναμη αυτή την δημιουργική, για να κατεβαίνει από διάσταση σε διάσταση και να αναπαράγει συνέχεια τον εαυτό της. Αλλά κάθε φορά που υπάρχει σύνδεση δημιουργούνται και άλλα πράγματα, γιατί χρειάζονται συγκεκριμένες ανισορροπίες, παραπάνω χρόνο για να μπορούν να σταθεροποιηθούν. Έτσι λοιπόν, από κόσμο σε κόσμο βλέπουμε ότι αλλάζει η πολυπλοκότητα, αλλάζει η διαφοροποίηση. Κοιτάξτε πως στον κόσμο, θα λέγαμε, το κουβατικό, όλα παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι ίδια και ένα. Πως αλλάζουν τα άτομα, τα ηλεκτρόνια, και μόλις πηγαίνουν στον κόσμο τον μοριακό έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες διαφορετικές. Και μετά, μόλις πηγαίνουν στον κόσμο το κυταρικό, βγάζουν συγκεκριμένες άλλες συνθέσεις διαφορετικές. Και από τον κόσμο το κυταρικό, κάθε άνθρωπος ή κάθε πράγμα έχει τις δικές του ιδιότητες. Και όσο φεύγουμε και πάμε προς αυτό εμείς που βλέπουμε ύλη, τόσο οι διαφοροποιήσεις έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες, όπου υπάρχει τόσο φαινομενικός διαχωρισμός. Αυτό ότι το ένα δεν ταιριάζει με το άλλο. Οι αλχημιστές λοιπόν λένε ότι για να βρεις ότι το ένα είναι το άλλο, πρέπει να έχεις εμβαθύνει σε αυτό το μέρος όπου όλα είναι ίδια. Πρέπει να έχεις εμβαθύνει σε αυτό το μέρος που έχουν φύγει τα πέπλα των ιδιωτήτων των άλλων εξωτερικών διαστάσεων. Οπότε έτσι μπορεί να μετατρέψεις το μόλυβδο σε χρυσό, τα βαρέα μέταλλα σε υψηλά. Έτσι και μέσα μας, φίλοι μου, όταν θέλουμε να συγχωρέσουμε κάποιο εγώ, όταν θέλουμε να συγχωρέσουμε ένα δαιμόνιο, όταν θέλουμε να καταλάβουμε ένα πρόγραμμα, πρέπει να μπούμε βαθιά μέσα του και να δούμε ότι αυτό στην πραγματικότητα το δημιουργήσαμε εμείς. Γιατί η ψυχική μας ιδιότητα, η ψυχική μας ενέργεια είναι αυτό που μορφοποιεί και δημιουργεί και δίνει ζωή σε όλα. Αυτό που λέμε Θεός υπάρχει μέσα σε όλα. Έτσι υπάρχει κόσμος, θα λέγαμε, το ατόφιος, θα λέγαμε το ένα, εκεί που φαίνεται ότι όλα είναι ένα. Και μετά από τη στιγμή που υπάρχει ο εαυτός, γίνονται τρία. Γιατί είναι ο εαυτός, ο μη εαυτός και η διαρροή μεταξύ αυτού και μη αυτού, τα σύνορα. Εκείνη την ώρα δηλαδή που εμπλέκονται. Άρα θα λέγαμε εκείνη την ώρα ακριβώς υπάρχει το τρία. Και αυτή η τριαδική δύναμη κατεβαίνει σιγά σιγά τα επίπεδα, τις διαστάσεις όπως σας είπα, και σε κάθε διαστάση στέκεται δηλαδή, σταθεροποιεί ορισμένες ενέργειες. Οπότε το 1 γίνεται 3, το 3 πάλι γεννάει αρνητικό, θετικό και γίνεται 6, το 6 γίνεται 12, το 12 24 και το 24 48. Εμείς λοιπόν διεπόμαστε στη φυσική μας πραγματικότητα από 48 νόμους. Έχουν σχέση με τα χρωμοσώματα και με άλλες διάφορες λειτουργίες. Ο νόμος των 24 είναι όταν εμείς μπορούμε και βγαίνουμε, θα λέγαμε, αναβαθμιζόμαστε στο αστρικό πεδίο ή θα λέγαμε στο πιο συγκινησιακό μέρος του εαυτού μας. Και μετά πάμε στο νοητικό και μετά, αναλόγως στις διδασκαλίες, οι οποίες γνωρίζει ο καθένας, καταλαβαίνει ότι όσο πιο πολύ αναβαθμιζόμαστε, με την έννοια ότι φεύγουμε από την παχυλή, σκληρή ύλη και τη σύνθεση, πάμε στο ένα, επειδή είμαστε νοτικοί, επειδή μοιάζουμε, επειδή είμαστε ίδια ενέργεια. Και επειδή είμαστε ίδια ενέργεια, ομοιοκραταζόμαστε, και έτσι λειτουργεί ο εαυτός μας, επειδή συγχρονίζεται με όλες τις άλλες σχέσεις τις οποίες έχουμε και νιώθουμε ότι γινόμαστε μεγαλύτεροι σαν εαυτός, καθότι συσχετιζόμαστε με παραπάνω πράγματα. Όσο πηγαίνουμε προς την αποκοπή, γίνεται το αντίθετο. Και έτσι λοιπόν στον νόμο του 48, θα λέγαμε, συνθέσεων, με την έννοια ότι υπαγόμαστε κάτω από 48 περιορισμούς, ας το πούμε έτσι, συμφωνίες, ας το πούμε έτσι, παίζεται όλη αυτή η ζωή φυσική που βλέπετε. Αλλά ποια φυσική ζωή? Η φυσική ζωή που βλέπετε όπως είναι τα ζώα. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει μια ιδιότητα. Αυτή η έννοια, η δημιουργική δύναμη που κατεβαίνει και δημιουργεί και περνάει μέσα από εμάς,
που κατεβαίνει τα επίπεδα και δημιουργεί στο 3, στο 6, στο 12, στο 24 και φτάνει εδώ στον κόσμο το 48 να δημιουργεί χωροχρόνο τόσο πολύ και βία και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε. Όταν εξωτερικευτεί, βγάζουμε και εμείς την κάνουμε, τα παιδιά μας, και ανακυκλώνεται και αναδημιουργούμε συνέχεια τη ζωή εδώ πέρα, όπως το ξέρουμε, στον κόσμο των φυσικών, όπως κάνουν τα ζώα. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει φτιάξει την ατομική ψυχή, τον ατομικό του διαχωρισμένο ψυχολογικό κόσμο, με την έννοια της πολικότητας μέσα του, για να γνωρίσει το καλό και το κακό και όλα αυτά τα πράγματα που λένε πάλι στις διδασκαλίες, τι συμβαίνει? Εκεί πέρα συμβαίνει ότι πάμε στον κόσμο των 96 νόμων. Βγαίνει από το 48 και 48. Πάει στον κόσμο των 96 νόμων. Ο κόσμος των 96 νόμων, φίλοι μου, είναι αυτό που λέμε η παρασυνείδηση. Είναι αυτό που λέμε ο κόσμος της ψυχολογικής κολάσεως στην πραγματικότητα, που οι περισσότεροι άνθρωποι την παρομοιάζουν με ένα επίπεδο συγκεκριμένο λήθης, το οποίο πολλές φορές το κοιτάμε από την έννοια του φωτός και του σκοταδιού μέσα στα διάφορα, θα λέγαμε, σπήλαια και το κάτω μέρος, τα λέγαμε, της γης. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, που δεν υπάρχει φως, εκεί, εν πάση περιπτώσει, που είναι ακόμα πιο παχυλά, θα λέγαμε, τα πράγματα. Η έννοια αυτή έρχεται από την ιδέα ότι ο κόσμος, ενώ στο φυσικό επίπεδο είναι όπως το βλέπουμε τα ζώα, μια ζούγκλα στην πραγματικότητα, μια ανακύκλωση ενέργειας, η βία, η φυσική την οποία ξέρουμε, ο κόσμος των 96 νόμων, φίλοι μου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνείδηση που έχουμε στα μυαλά μας μόνο οι άνθρωποι. Γι' αυτό μπορεί μόνο οι άνθρωποι να πάνε σε αυτές τις κολάσεις, γιατί μπορούν εμείς τι να κάνουμε, να δημιουργούμε όλες αυτές τις εντυπώσεις, τα βιώματα, τα αρνητικά εγώ μας, τα τραύματα, τους αποκομμένους εαυτούς μας, και να βιάζουμε τον εαυτό μας και να τον περιορίζουμε, τον διασπάμε παραπάνω από τη φυσική μας πραγματικότητα, του φυσικού πεδίου. Φανταστείτε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να σκοτώνει έναν άλλον άνθρωπο, να σκοτώνει τα ζώα, και αυτό λέμε ότι ανήκει μες στον κόσμο της εξέλιξης και είναι κάτι φυσικό, αφού η ζούγκλα λειτουργεί έτσι. Παρ' όλα αυτά σας είχα μιλήσει για την αγαθότητα της ψυχής. Τα ζώα είναι αγαθά. Είναι στην αγάπη, δεν γνωρίζουν όμως την αγάπη. Έτσι, ζουν από ένστικτο, δεν έχουν κακίες. Η δημιουργία των κακιών, φίλοι μου, είναι γιατί κατεβαίνουμε στον κόσμο των 96 νόμων, στον κόσμο του υποσυνείδητου, του παρασυνείδητου, για να είμαστε ειλικρινείς, κόσμου. Αυτό το επίπεδο, λοιπόν, φίλοι μου, τι σημαίνει? Ότι έχουμε δημιουργήσει εμείς από τις διεστραυλωμένες καταστάσεις, από την αμνησία, από αυτά τα πράγματα που έχουμε το μυαλό, το νου μας, καταστάσεις να μας πηγαίνουν στους 96 νόμους. Βεβαίως, στην ψυχολογική μας κατάσταση, όταν περνάμε εμείς από το φυσικό επίπεδο και πάμε στην παρασυνείδηση, δίνουμε ερμηνείες, σας είπα, αρνητικές, και αυτό μπορεί επίσης να πολλαπλασιαστεί παραπάνω, αναλόγως το πόσο λήθη, πόσο διαστρεβλωμένος, πόσο στραβά, πόσα προγράμματα αρνητικά έχει κάθε εκφυλισμένος νους. Βλέπετε εδώ πέρα, φίλοι, πολλοί λένε ότι εδώ πέρα που ζούμε στη γη μπορεί να γίνει παράδεισος και μπορεί να γίνει κόλαση. Άλλοι άνθρωποι ζουν τον παράδεισο στη γη. Γιατί? Γιατί ζουν σε αυτές τις ενέργειες που σας είπα, στη συνείδησή τους, ασχέτως αν είναι με το σώμα μαγνητισμένοι στον κόσμο των 48 νόμων. Λειτουργούν ενιαστρικά και πολλές φορές νιώθουν ελευθερία σε 24 νόμους. Καταλάβατε πώς θα λέω? Άλλοι άνθρωποι όμως κάνουν το αντίθετο. Εκτός την κοινή πραγματικότητα που έχουν το φυσικό κόσμο, ζουν παρασυνδυσιακά, μέσα στα τραύματα, στις κακίες, τα αποκομμένα εγώ, στον εκφυλισμό. Αυτό κάνει να βλέπουν τα ίδια γεγονότα με εμάς και μέσα τους να παρασύρονται, γιατί περνάνε κολάσιμες περιοχές, σαν να ζουν έναν εφιάλτη. Ένας λοιπόν ονειρεύεται τη ζωή του και ένας ονειρεύεται και είναι σαν έναν εφιάλτη. Και καταλαβαίνετε και τα δύο πράγματα είναι όνειρο. Όμως ο ένας, επειδή έχει θετικές πεπιθήσεις, θετικές δονήσεις, θετικές συγκινήσεις, το συγκινησιακό του επίπεδο, το κατώτερο θα λέγαμε αστρικό, και το συγκινησιακό επίπεδο που έχει ο συναισθηματικός του κόσμος, τι μπορεί να είναι? Αγαθός. Και να είναι και λιτός, να μην έχει μία, να κάνει αυτό που θέλει, να ακολουθεί τον ενθουσιασμό του. Και ένας άλλος άνθρωπος, φίλοι μου, παρόλη την ηλική κατάσταση που μπορεί να έχει πετύχει, η παρασυνείδησή του, δηλαδή η συνείδησή του, να έχει εστιάσει στις κολάσιμες ατομικές περιοχές του. Πού δηλαδή? Εκεί, στα προγράμματα εκείνα, τα οποία ταυτίζεται, που τον έχουν στην αποκοπή, στα τραύματα, στις κακίες, τις οποίες λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, στις εντροπικές δυνάμεις.
που οδηγούν τον άνθρωπο στη διάσπαση του εαυτού. Οι εντροπικές δυνάμεις είναι μια δύναμη σε σιωπή προς τα κάτω και οι δυνάμεις που λέμε αρετές είναι μια δύναμη προς τα πάνω. Όταν ακολουθάμε την άνω σκάλα, μεγαλώνει η συνείδηση και όταν εμείς ακολουθάμε την κάτω σκάλα, κατεβαίνει η συνείδηση. Οι περισσότεροι που με παρακολουθούν ξέρετε για την κουνταλίνη, μια ειδική λέξη η οποία καθορίζει, τα λέγαμε, η ιδέα της είναι το πόσο πολύ το πνεύμα ενώνεται συνδυσιακά με την ύλη μέσα μας. Η κουνταλίνη λοιπόν ακούγεται από πολλές διδασκαλίες ότι ανεβαίνει και όταν λέμε ανεβαίνει λέγαμε ότι ξυπνά γιατί εμείς τι κάνουμε, αλλάζουμε οκτάβες, την ενέργεια τη μετατρέπουμε και την πάμε στο 12, 24, πάμε στο 24, 12, 6, 3, 1 και σχηματίζουμε μέσα μας, τα λέγαμε, εκείνη την άνοδο, θα λέγαμε, της συνείδησής μας για να μπορεί μετά να ενσωματώσει όλα τα επίπεδα και να έχουμε μια πολυδιάστατη άποψη, παρά μόνο σκέτο μια υλική. Υποβαθμίσεις, τα λέγαμε, μόνο των 48 νόμων. Υποβαθμίσεις των 24 νόμων. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα, η δημιουργική δύναμη, η κουνταλίνη έρχεται και κατεβαίνει από μέσα από τα κοσμικά, θα λέγαμε, φαινόμενα και βγαίνει, κατεβαίνει και μετά ανεβαίνει μέσα μας από τη γη και έρχεται σε εμάς και κοιτάμε εμείς να την εξυψώσουμε αυτή την ενέργεια, να την αλλάξουμε οκτάβα για να κάτσουμε να δώσουμε τους καρπούς μας όπως δίνουν τα ζώα, όπως δίνουν, θα λέγαμε, τα φυτά, όπως δίνουν αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι τι κάνουνε, ή τη σπαταλάνε αυτή την ενέργεια για να δημιουργήσουν ζωή, δεν μπορούν μόνο έξω τα παιδιά και τη σπαταλάνε λοιπόν αυτή την ενέργεια εκτός αν δημιουργούν τέκνα ή να τη γυρίσουν μπροστά μέσα με την έννοια που σας λέω εγώ να δημιουργήσουν τα εσωτερικά τους όλα αυτά τα πράγματα, τις εσωτερικές τους αναβαθμίσεις. Δηλαδή όπως φτιάχνεται το υλικό σώμα, έτσι λοιπόν φτιάχνονται και τα εσωτερικά μας σώματα με την έννοια της βιολογικής κατάστασης της οποίας λέμε. Και όταν λέμε τα εσωτερικά σώματα, είναι ότι κρατάμε τη συνείδησή μας και την ανεβάζουμε πιο ψηλά στις οκτάβες, παίρνουμε την ενέργεια και την ανεβάζουμε στις οκτάβες. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια έντονη μετατροπή που εξήγησα στο σεμινάριο για να μπορούμε σιγά σιγά τι κάνουμε, να ανεβάζουμε τη συνείδησή μας και να λειτουργεί όπως λειτουργεί στο φυσικό επίπεδο στα ανώτερα τμήματα. Η έννοια όμως κουνταλίνης υπάρχει με την αττική έννοια, φίλοι μου, και λέγεται η ουρά του σατανά, όπως λένε οι θρησκείες. Η ουρά του σατανά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σατανάς είναι όλα τα κακεντρεχή, εγωιστικά, αποκομμένα, κακίες, όλα αυτά τα αρνητικά που έχει ο άνθρωπος, που βασίζονται πάνω στους 96 νόμους και μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να φτάσουν επί 96 και επί 96, δηλαδή συνεχόμενα να διασπάται προς τη λύθη και το διασκορπισμό σε κομμάτια μικρότερα συνείδησής μας. Ξέρετε, αυτοί που έχετε κάνει πιο εσωτερικά μαθήματα, ότι όσο πηγαίνουμε προς το ένα ενωνόμαστε, πηγαίνουμε σε ψυχές, πιο ομαδικές, πιο συλλογικές, πιο συλλογικές, υπερψυχή, Θεός, κάπως έτσι, και όταν κατεβαίνει διασπάται ο Θεός σε όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε στην ύπαρξη και στον διαχωρισμό. Άρα κάτω από το δικό μας το επίπεδο, συνειδησιακά μέσα μας, διασπάται κι άλλο, θα λέγαμε, και η ύλη, με την έννοια όλων αυτών των υποσωματιδίων που σας είπα, αλλά και η συνείδησή μας. Υπό αυτή την κατάσταση, φίλοι μου, η ουρά όταν πηγαίνει προς τα κάτω, η δημιουργική δύναμη, όταν τη διασπάμε και τη φέρνουμε μέσα μας στο ψυχολογικό μας κόσμο και εκεί πέρα ξαναδιασπάμε τον εαυτό μας, διασπάμε τον εαυτό μας και φτάνουμε αυτές τις αποκοπές, κακίες, τους αρνητικούς ρόλους, τα διάφορα εγώ, τα αποκομμένα, τα δαιμόνια, και συνεχόμενα μας παίρνουν και ξανασυνεχίζει αυτό το πράγμα, τότε θα δείτε ότι αυτό το πράγμα το λένε η ουρά του σατανά. Γιατί αντί να συνεβάζει όπως το κηδίκιο του Ερμή, και να σου δώσει φτερά, τι γίνεται, υποβαθμίζει είτε την έλικα του DNA, την υποβαθμίζει, τραβάει κάτω, την ενώνει δηλαδή με τις διάφορες ενέργειες που είναι εντροπικές. Όταν το DNA ενώνεται με τις διάφορες ενέργειες τις εντροπικές, τότε οι ψυχές βγαίνουν πιο αδύναμες, τότε τα σώματα βγαίνουν πιο αδύναμα, τα σώματα έχουν τραύματα, εκφυλίζονται και συμβαίνει ένα πράγμα περίπου όπως αυτά τα πράγματα που βλέπετε στην παρούσα εποχή τα οποία περνάμε. Παίζουν βεβαίως και άλλοι πολλοί παράγοντες, αλλά ας μιλάω από το θέμα της ψυχικής ενέργειας, της δημιουργικής ενέργειας, όταν κατεβαίνει και συνεχόμενα διασπάται.
Όταν λοιπόν αυτή η ενέργεια διασπάται κάτω, προς τα κάτω, με την έννοια τώρα τη γεωμετρική που λέμε εμείς, έτσι λέμε ότι η ουρά του σατανά, όπως είναι η ουρά των ζώων, μας δίνει την έννοια ότι η συνείδησή μας έχει απολυθεί στην εντροπική ενέργεια και ενσωματώνεται, θα λέγαμε, με την ανακύκλωση της γης. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, φίλοι μου, ότι επειδή η γη είναι ζωντανός οργανισμός, καταλαβαίνετε ότι και εμείς πάνω είμαστε κύτταρα της. Ο ανθρωπότητα σε κάθε πλανήτη την οποία βλασταίνει και γεννάται δίνει μια έννοια ότι μπορεί να μετατρέπει συγκεκριμένες κοσμικές ενέργειες όπως κάνουν τα φυτά, τα πετρώματα, τα ζώα. Το πιο ανεπτυγμένο όν δηλαδή, ο άνθρωπος πάνω σε ένα πλανήτη θα κάτσει να δώσει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη, γιατί εκτός τη δική μας τη σκοπιά, ένας άνθρωπος όταν αναβαθμίζεται συλλαμβάνει παραπάνω κοσμικές ενέργειες και μετατρέπει πάρα πολλές ενέργειες και επίσης τις διοχετεύει στον πλανήτη Γη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Γη τρέφεται από εμάς για να μπορεί να ζήσει, να μεγαλώσει και αυτή και να αναβαθμιστεί. Όταν εμείς λοιπόν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να είμαστε μόνο το φαγητό της Γης, εντάξει, τότε γινόμαστε απλά θύματα της Γης και ανακυκλωνόμαστε με τη Γη. Όταν όμως εμείς κοιτάξουμε και ξεχωρίσουμε εκτός από το φυσικό μας σώμα και τα ανώτερα υπαρξιακά μας σώματα, φίλοι μου, τότε συνεχίζουμε με μια άλλη κατάσταση και μπορούμε επίσης να αλλάζουν τα σώματά μας και να πάμε, όπως σας είπα, στην εξέλιξη και από πλανήτες σε πλανήτες και να διοχετεύουμε εκεί τις ενέργειές μας. Έτσι καταλαβαίνετε ότι η κόλαση, με λίγα λόγια, τι είναι? Είναι συγκεκριμένες συνειδησιακές μας καταστάσεις που είναι ενωμένες με συγκεκριμένες εντροπικές ενέργειες που αυτές βασίζονται πάνω στη διάσταση, τη χαμηλή εκείνης πυκνότητας, μάλλον χαμηλή εκείνης δόνησης, που είναι εντροπική και έχει η Γη για να μπορεί να ακυκλώνει συνεχόμενα την ίδια ενέργεια, την ίδια μάζα της, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπετε. Επίσης, είναι φυσικό ότι όσο η Γη πηγαίνει προς το αστρικό πεδίο, γιατί και αυτή αναβαθμίζεται, τόσο θα μεγαλώνει και ο όγκος της, θα είναι τόσο πιεσμένη. Γι' αυτό και τα όντα στη Γη πάνω θα παίρνουν την πιο αρχική της μορφή έξω από την πίεση, αυτή την οποία ασκούσε όλος ο περιορισμός. Θα βγαίνουν πιο μακρόστενοι οι άνθρωποι, πιο μεγάλοι, πιο με παραπάνω ηλικία θα ζούνε, θα έχουν ιδιότητες πιο ανεπτυγμένες, το αστρικό πεδίο θα αρχίζει να χτυπάει πάνω τους περισσότερο γιατί θα υπάρχει αυτή η αποκοπή. Και όταν λέμε αστρικό πεδίο, για να καταλάβουμε άλλη μια φορά και να είμαστε συγκεκριμένες λέξεις, εννοούμε το αστρικό φως, το πεδίο εκείνο που λειτουργούμε πάνω στο αστρικό φως, το φως των άστρων. Το φως των άστρων έρχεται στο διάστημα, είναι αόρατο για μας, το λέμε μαύρο κενό, αυτός ο ακάς, και όταν αρχίζει και διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα, στο νερό δηλαδή, στον ατμό, στην ατμόσφαιρα, αρχίζει και πηγαίνει στο ίδιο, το μέσο, το διάμεσο, τότε αρχίζει εκεί πέρα, φίλοι μου, και παίρνουν σε αυτές τις παραλλαγές τα χρώματα, τις μορφές και τον κόσμο τον οποίο βλέπουμε εμείς. Όταν λέμε αστρικά πεδία λοιπόν, εννοούμε ότι βγαίνουμε εκτός της ατμόσφαιρας, με λίγα λόγια, όπως το ξέρουμε εμείς, και μπορούμε και συλλαμβάνουμε καταστάσεις, δεν μεν πάνω στη διαστάσεις της Γης, αλλά καταστάσεις οι οποίες παίζονται στο φως των άστρων, που είναι ένα άλλο κομμάτι, θα λέγαμε, χώρια από αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα στην κοινή ατμόσφαιρα. Γίνονται δηλαδή σε αυτό το πράγμα που λειτουργούν το αστρικό καθαρό φως, χωρίς το μπλε, θα λέγαμε, του ουρανού που έρχεται και μας κρύβει σε λίγα και μας κρύβει αυτό το φως και γίνεται όλο αυτό το πράγμα και εμείς λέμε αυτό το 3D έτσι όπως το ξέρουμε. Γι' αυτό είναι μια άλλη είδους διάσταση, γι' αυτό και στην πραγματικότητα κατοικείται όλο το σύμπαν από αστρικά όντα που εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Ας κλείσουμε την παρένθεση και να ξαναγυρίσουμε πάλι λοιπόν στην ουρά του σατανά και στην κουνταλίνη. Όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα λοιπόν, φίλοι μου, ήθελα να σας το πω για να καταλάβετε πως ο άνθρωπος λειτουργεί παραφύση και όχι φυσικά, θα λέγαμε. Ναι, μεν αυτό είναι ένα πράγμα που διαλέξαμε να πέσουμε στα σκοτάδια μας, στην αποκοπή μας, αλλά δεν είναι γιατί έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, είναι έτσι γιατί μάθαν τον άνθρωπο, το προγραμματίσανε να το στέλνουν συνέχεια σε αυτά τα παρασυνθησιακά επίπεδα. Η φύση του ανθρώπου είναι να μπορεί να είναι τουλάχιστον παράλληλα με τη ροή της Γης. Μπορεί να προοδεύσει περισσότερο, μπορεί όμως να πηγαίνει παράλληλα με το ρυθμό της Γης.
αυτό που κάνουμε εμείς, όπως είδατε, είναι επειδή λειτουργούμε παραφύση συνειδησιακά, χειρότερα δηλαδή από τα ζώα στη ζούγκλα, χειρότερα από το αίσθηκτο το οποίο υπάρχει μέσα μας για να μας δίνει τα απλά πράγματα, τα μηχανικά που έχει φτιάξει τουλάχιστον για να επιβιώσουμε στη γη, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Όχι μόνο για να αναπτύσσουμε τη διαίσθηση, να την ενώσουμε με το αίσθηκτο και να δημιουργήσουμε ένα άλλο μηχανισμό αναβάθμισης, αλλά γινόμαστε και χειρότεροι από τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, θα λέγαμε. Οι εργοστασιακές μας ρυθμίσεις είναι απλά αφήσει ένα παιδί, είτε είναι ο Ταρζάν, είτε είναι εκεί, είτε οτιδήποτε, θα αναπτυχθεί μέχρι εκεί που το αίσθητο τον αφήνει. Παρ' όλα αυτά δεν δημιουργείς κακίες. Οι κακίες δημιουργούνται μέσα από την ανισόρροπη, συγκεκριμένη νοητική μας κατάσταση, φίλοι μου. Και αυτό διατηρείται και διατηρείται και διατηρείται, και επίσης όλο αυτό το πράγμα λειτουργεί σε πάρα πολλές καταστάσεις και υποδιαστάσεις. Πολλοί άνθρωποι έχουν μιλήσει για τις διάφορες υποδιαστάσεις που υπάρχουν, θα λέγαμε, στο φλοιό της γης. Στο φλοιό της γης. Για ποιο λόγο? Γιατί εκείνη την ώρα, αυτό το πιο σκοτεινό, το πιο παγερό, το πιο πυκνό, θα λέγαμε, σημείο, αν καταλάβουμε ότι μετά, εν πάση περιπτώσει, αρχίζει πάλι και ρευστοποιείται και πηγαίνει στο πυρήνα της γης, έτσι, ο οποίος μπορεί να έχει πάρα πολλές διαστάσεις και φωτός. Για να μην σας μπερδεύω όμως, αυτό το πράγμα που θα ήθελα πραγματικά να καταλάβετε τώρα, τι είναι η κατάσταση την οποία λέμε παρασυνείδηση. Η κατάσταση την οποία λέμε, α, αυτός είναι σατανιστής. Η κατάσταση η οποία λέμε, αν αυτός ακολουθάει τις τροπικές ενέργειες. Η κατάσταση που λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν, είναι στην ανακύκλωση. Η κατάσταση να λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καν στη φυσικότητά μας. Η κατάσταση λοιπόν της καθόδου των ενεργειών που αντί να την παίρνουμε και να αναβαθμίζουμε και να δίνουμε τους καρπούς μας και να φωτιζόμαστε και να αναπτύξουμε όλα τα πράγματα που είναι το άνθος, η άνθηση του ανθρώπου, τι είναι, να μπορεί να γεμίσει, λέγαμε, να ανεβάσει την κουνταλίνη και να φτάσει στα επίπεδα, να σχηματίσει ένα ουράνιο τόξο, να ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα, να φτιάξει την ουράνιο τόξο ψυχή, δηλαδή να είναι κύριος και όλων των επιπέδων των πολυδιάστασης που είναι. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ξεκινάει ο άνθρωπος και βγαίνει και η κουνταλίνη, θα λέγαμε, ανεβαίνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Γιατί οι υπόλοιποι τρώγεται μέσα στους κύκλους, θα λέγαμε, της πολικότητας, και αντί να αναβαθμιστεί προς τα πάνω, τραβάμε την ενέργεια την κοσμική για να δημιουργήσουμε τις κολάσεις μας, τις παραδιαστάσεις μας. Βέβαια οι άνθρωποι μες στη μηχανικότητα που ζουν, χωρίς να ξέρουν αυτά τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσουν πότε, ακολουθώντας τις τροπικές δυνάμεις, κατεβαίνουν σε αυτές τις παραδιαστάσεις, τις ζουν στα αστρικά τους πεδία, γιατί ό,τι ζούμε εδώ πέρα υπάρχει και ανταπόκριση στα αστρικά πεδία και είναι αυτό το πράγμα που λέμε στην πραγματικότητα τα κατώτερα αστρικά πεδία. Είναι εκεί που ο συγκινησιακός μας, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα φορέας, λόγω των αρνητικών πεπιθήσεων και όλων των υπολείπων που έχουμε και δημιουργεί την παρασυνείδηση, μας πηγαίνει στα όνειρα ή στο θάνατο ή εν πάση περιπτώσει να φεύγει η συνείδησή μας από το φυσικό πεδίο, τι λέγαμε, στους εσωτερικούς μας κόσμους, όπου εκεί πέρα ο καθένας βιώνει συγκινήσεις ενεργειών διαφορετικές. Αυτά, φίλοι μου, ήθελα να σας πω σήμερα. Όποιος θέλει μπορεί να συνεισφέρει στο κανάλι μας κάνοντας μια δωρεά, όποιος θέλει μπορεί να κοινοποιήσει, όποιος θέλει μπορεί απλά, αφού τα μάθει καλά, να τα μοιραστεί. Αυτό που θα ήθελα να προσέξετε είναι την παραπληροφόρηση και την απόκρυψη της αλήθειας. Η αλήθεια περιέχει μέσα και τα πνευματικά δικαιώματα και όποιος σας λέει τα ανάποδο μιλάει κατά από σκοτεινούς σκοπούς. Πνευματικό δικαίωμα λοιπόν είναι να λέμε στον άλλον ότι αυτό το πράγμα το έδωσε αυτός ο άνθρωπος. Πνευματικό δικαίωμα είναι για αυτούς τους ανθρώπους, τους αναβαθμισμένους, κάτι το οποίο δεν πρέπει εμείς να παίρνουμε και να στερούμε από όλο τον κόσμο. Αποκλείεται, αν δεν κάνουμε εμείς το βήμα της πνευματικής μας ανάπτυξης, να μην μας νοιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα. Η αλήθεια πρέπει να μοιράζεται και ένα μέρος της αλήθειας είναι αυτός που μετασχηματίζει και σας την δίνει κάθε φορά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως πάμε στο μανάβι και παίρνουμε τα πράγματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν στα δάση, ελεύθερα, αλλά τα κόβει άλλος και σας τα φέρνει, έτσι και εμείς πρέπει να καταλάβουμε τον κάθε ένα που έρχεται και μετασχηματίζει τη γνώση
επειδή μπορεί να το κάνει και τη μοιράζει σε ένα άλλο πράγμα που εσείς θεωρείτε το διανοητικό σας, για να τα κάνετε εικόνες και έτσι να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Το μόνο που δεν θέλω να μην μείνετε άπραγοι, φίλοι μου. Ξεκινήστε την δράση. Αυτά σχετικά για την κουνταλίνη, το φίδι του σατανά, τις εσωτερικές μας κολάσεις. Ειρήνη σε όλους.